Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Πρωτού που προηγούνταν από νίκη εκτός έδρας. Εμείς δουλέψαμε όλη τη εβδομάδα, ήμασταν συγκεντρωμένοι, ξέραμε ότι είναι ένα κρίσιμο μάτς για μας. Και γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι έχουμε τώρα και δύο μάτς εντός έδρας, συνεχόμενα. Το μάτς κύλησε καλά γιατί ήμασταν δυνατής μονομαχής, τα παιδιά ήταν πειθαρχημένα και αγωνιστήκαν με πάθος και έξυπνα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια που είναι στην έδρα, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή που είμαστε σε καλή κατάσταση αγωνιστικά και ψυχολογικά, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καλά και όπως είπαμε, στο τέλος θα γίνει το ταμείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια στην ομάδα του Θεσπρωτού. Το πιστεύω πέρα από το 3-0, καμιά φορά και το 1-0 ήττα είναι, και το 1-0 νίκη είναι, και το 3-0 είναι ήττα και νίκη. Οι βαθμοί μετράνε. Ο Θεσπρωτός πιστεύω θα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα αυτή την ομάδα, καλή ομάδα. Εμείς έχουμε ένα δρόμο μεγάλο, έχει ακόμα 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και είμαστε στο στόχο του κυπέλλου μέσα. Εμείς κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε κάθε Κυριακή. Και στο τέλος θα δείξει που έχουμε φτάσει. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Νίκης Βόλου. Δυστυχώς, μετά από μια μεγάλη νίκη έρχεται πάντα η πίκρα και ήταν μεγάλη πίκρα σήμερα για μας. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Αλλά δυστυχώς δεν παίξαμε καλά και γι' αυτό και πήρε και η ήττα. Ο αντίπαλος ήταν πιο δυνατός. Ήταν... Δεν θέλω να πω ότι οι δικοί μου παίκτες δεν προσπαθήσανε, αλλά ίσως φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Το έχω πει ξανά ότι η βαθμολογία δείχνει τον καθένα της κάθε ομάδος και μετά από μια κακή ήττα για μας πρέπει να μαζέψουμε τα σπασμένα που λένε και να συνεχίσουμε να φανούμε δυνατοί. Ό,τι σε σκοτώνει λέει σε κάνει πιο δυνατό και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έμεινε στατική δηλαδή. Ναι, ναι. Είχαμε μιλήσει πριν το παιχνίδι για την ομάδα του Βόλου ότι είναι πάρα πολύ καλή στα στημένα. Σε μια αδράνεια κάποια στιγμή της άμυνας βρέθηκε ένας προσβεστής μόνος του και έκανε τον γκολ. Όχι πως αυτό έκρινε το παιχνίδι γιατί ο καλύτερος κερδίζει. Όλοι μας λένε ότι παίζουμε καλή μπάλα. Εγώ δεν θέλω να παίζουμε καλή μπάλα. Εγώ θέλω να κερδίζει η ομάδα. Από εκεί και πέρα. Από μια αδράνεια φάγαμε αυτό το γκολ και δεν φανήκαμε δυνατοί στο υπόλοιπο παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε και πρώτα Θεός για το επόμενο παιχνίδι. Η στόχη της ομάδας από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα είναι η σωτηρία της ομάδας. Με νίκη σήμερα ευελπιστούσαμε ότι θα ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο στόχο αυτό. Δυστυχώς πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος και να μπορέσουμε να σώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την ομάδα. Δεν χάθηκε τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες μου ήταν αδιάφοροι ή δεν το παλέψανε. Απλά βρεθήκαν σε μια κακή μέρα και χάσαμε το παιχνίδι αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι στον αντίπαλο. Ήταν ανώτερος και κρίσε το παιχνίδι και εύχομαι και ό,τι καλύτερο. Ό,τι δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα μαζί του ο προπονητής μας, δουλέψαμε στη μένα, δουλέψαμε αυτές τις φάσεις που βγήκαμε στον αγώνα. Μας βγήκε και πιστεύω ήταν μια σχετικά εύκολη νίκη διότι το δουλέψαμε πολύ όλη τη βδομάδα, δουλέψαμε μέσα στο γήπεδο, το δουλέψαμε και σήμερα και μάθηκε. Ζητούσε ο προπονητής μας ένα γρήγορο γκολ, το κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύκολη νίκη, δεν ξέρω αν φάνηκε εύκολη νίκη, δεν ήταν εύκολη νίκη. Ήταν κομβική σημασία αυτός ο αγώνας. Παίζαμε όπως είπε και ο coach εκτός έδρας τώρα. Έχουμε κάνει 3-3 στο δεύτερο γύρο. Κοιτάμε μάτς με μάτς, αυτή είναι η φιλοσοφία μας και συνεχίζουμε. Σίγουρα δίκαιο. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος σε όλο το μάτς, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εμείς από αυτό το μάτς δεν κρατάμε πιστεύω τίποτα και θα δουλέψουμε την εβδομάδα για να πάμε να κερδίσουμε το φιλπιάδο. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, απλά ο καθένας πρέπει να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις
Δηλαδή πρέπει κάθε μάτς να παίρνουμε για να το κερδίζουμε. Δεν λέμε ότι παίξαμε καλά και χάσαμε και να μένουμε εκεί. Πρέπει τα μάτς είτε παίζουμε καλά είτε δεν παίζουμε καλά να τα κερδίζουμε. Ναι, μεν ήταν γρήγορα, αλλά κάναμε φάσεις μετά. Εγώ πιστεύω κάναμε φάσεις. Δηλαδή και πολλά στιγμένα κερδίσαμε, κόρνερ και τέτοια και σουτ. Απλά δεν πήγε η μπάλα. Όπως και στα περισσότερα μάτς φέτος. Άμα πιστεύω έμπαινε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, θα ήταν αλλιώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.